Στην Ευρωβουλή, η Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν καταψηφίσει την οδηγία του 2005 για τη διατήρηση στοιχείων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, SMS, σε ποιον στέρνω, σε ποιον τηλεφωνώ, πού βρίσκομαι, στιγμή που το κάνω, email, σε ποιον στέρνω κτλ. Η Νέα Δημοκρατία είχε τριχαστεί. Κάποιοι υπερψήφισαν, κάποιοι πήγαν από εκεί, κάποιοι καταψήφισαν. Είναι μια οδηγία η οποία επέβαλε την συλλογή όλων των SMS μας, όχι περιεχομένου, αλλά σε ποιον στέλνω, όλων των τηλεφωνημάτων που κάνουμε, όλων των email, όλων, αθώων και μη αθώων, ώστε να μπορούν οι αστυνομίες σε κάποια φάση να μπορούν να διαβλέπουν αν ίσως θα έπρεπε να είσαι ένοχος. Άλλαζε δηλαδή, αν θέλετε, και αυτό είναι μεγάλο ευρωπαϊκό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, το βάρος απόδειξης. Εδώ που εμείς θεωρούμε στην Ευρώπη ότι όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου, καταλήξαμε όλοι να είμαστε πιθανά ένοχοι μέχρι αποδείξεως αθωότητάς μας. Γι' αυτό καταψηφίσαμε. Πέρασε αυτή η οδηγία στο Ευρωκοινοβούλιο και πρέπει να εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη. Αλλά το πώς θα εφαρμοστεί είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Διότι φυσικά είτε ένα κράτος-μέλος θα βάλει ασφαλιστικές δικλείδες τόσο σκληρές που να ξεδοντιάζει, αν θέλετε, το παράλογο αυτής της γενικής επιτήρησης του νόμου, είτε δεν το κάνει. Και μπορεί, έχει την ευχέρεια, ένα κράτος-μέλος να απαιτήσει τόσες πολλές δικαστικές δικλείδες για την δημιουργία και τη χρησιμοποίηση αυτών των βάσεων, να περιορίσει στα πραγματικά σημαντικά εγκλήματα τη δυνατότητα επεξεργασίας αυτών των τόσο ευαίσθητων δεδομένων μας και όχι σε οποιοδήποτε έγκλημα, όπως θέλουν κάποιοι να κάνουν, να περιορίσει τον χρόνο που αυτά τα στοιχεία κρατιώνονται σε βάση δεδομένων και άρα βρίσκονται υπό απειλή μεταχείρισή τους είτε από ανθρώπους που έχουν πρόσβαση και δεν κάνουν καλά δουλειά τους, είτε από hacker, είτε από όποιον άλλο θέλετε. Έχουμε τέτοια δεκάδες αποδεικτικά στοιχεία στην Ευρώπη ότι τέτοιου είδους ευαίσθητα δεδομένα χάνονται. Έτσι. Είτε μπορεί να προσπαθήσει να εφαρμόσει αγνοώντας όλα αυτά και ανοίγοντας όσο πιο πολλές πόρτες μπορεί και παραθυράκια στην παραβίαση ιδιωτικής ζωής. Ο μεγάλος αδελφός στην Ευρώπη σήμερα δεν θα έρθει διότι θα τον επιβάλλει κάποια δικτατορία, να το πω έτσι. Αν έρθει, θα έρθει σχεδόν με τη συνένεσή μας. Διότι κάθε φορά που έρχεται ένα νέο μέτρο, υπό τον φόβο τον ευρύτερο κάποιου εγκλήματος που μόλις έχει γίνει, κάποιες τρομοκρατικές επίθεσης, κάθε φορά που έρχεται ένα νέο μέτρο που ξεπερνάει όμως αυτά που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση του πραγματικού εγκλήματος που πρέπει να την έχουμε, την αντιμετώπιση του πραγματικού τρομοκράτη που πρέπει να την έχουμε, σαλαμοποιούμε λίγα από τα δικαιώματά μας. Το συνηθίζουμε αυτό και μετά έρχεται ένα άλλο μέτρο που σε πάει λίγο παραπέρα. Το συνηθίζει και αυτό. Και αν μια μέρα ξυπνήσει μια κάμερα σε ένα δωμάτιο κάθε σπιτιού, και πεις, μα είπα εγώ ναι, η απάντηση είναι ότι είπες. Δεν είπες αυτό, είπες σε άλλα 100 πράγματα που προηγήθηκαν. Και έτσι φέραμε τον μεγάλο αδελφό στο σπίτι μας. Χρειάζεται μια ισορροπία, μια σοφή ισορροπία μεταξύ της αναγκαιότητας καταπολέμησης του εγκλήματος και της υπέρτατης υποχρέωσης προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Αυτό μας ξεχωρίζει εμάς στις δημοκρατίες από άλλα καθεστώτα. Και αυτή η ισορροπία τελευταία χρόνια χάνεται και στην Ευρώπη. Έχουμε δώσει σκληρές μάχες για να φέρουμε το εκρεμές πάλι εκεί που πρέπει να είναι και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.